Θα συνδεθούμε με έναν άνθρωπο που δίνει το δικό του αγώνα, παρότι δεν είναι υγειονομικός. Μιλά καθημερινά για την ανάγκη να πάρουμε στα σοβαρά, κυρίως όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμη, την πανδημία, αυτή τη φωνική πανδημία. Γιατί μην ξεχνούμε, επειδή βλέπουμε μονοψήφιους αριθμούς θανάτων πια, ότι το άθροισμά τους έχει ξεπεράσει τις 13.000. 13.000 άνθρωποι, μόσους στην ευρεία τους οικογένεια και στην οικογένεια βάλτε και φίλους και γνωστούς και συναδέλφους, τους θρύνησαν. Καταλαβαίνετε γιατί επίδραση είχε στην κοινωνία μας, στον ψυχισμό μας, μέχρι σήμερα, μόνο σε αυτό το πεδίο, η πανδημία. Είναι ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Γεια σας, κύριε Περιφερειάρχα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές της τηλεόρασης στη ΕΡΤ. Μιλάτε κάθε μέρα, όποτε σας δίνεται η ευκαιρία, όποτε έχετε δημόσιο βήμα να το κάνετε. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε κάνει ακόμη, κύριε Περιφερειάρχα, στο επίπεδο της επικοινωνίας, γιατί στο επίπεδο της διευκόλυνσης, ας πούμε, οι κινητές μονάδες ήδη από αυτή την εβδομάδα, από τη Δευτέρα, είναι έξω. Πάμε να δούμε και τις φωτογραφίες. Και πηγαίνουν και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία ή εκεί που δυσκολεύεται ένας ηλικιωμένος. Ένας άνθρωπος που δεν έχει να τον συνεπικουρήσει ένας νεότερος, ένα μέλος της οικογένειάς του. Και αυτό λύθηκε. Ναι, λύθηκε. Έχουμε πάει στην Οξίνια, έχουμε πάει στα Άγραφα, θα πάμε πάνω στην Αρχιθέα, θα πάμε στο Ρίγα Φεραίο και ανάλογα με τη δυνατότητα και την ικανότητα τη διαχειριστική που έχει κάθε Δήμος να μπορέσει να μαζέψει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό για τον εμβολιασμό ανθρώπων. Είμαστε εκεί και θα πάμε εκεί μαζί με την Πέμπτη Ήπειρο. Εντάξει, το θέμα είναι ο εμβολιασμός είναι για τον καθένα μας ξεχωριστά. Εμβολιάζομαι για να σωθώ εγώ, για να σώσω την οικογένειά μου, να σώσω τη δουλειά μου, να σώσω τη ζωή μου. Και παράλληλα χτίζω ένα τείχος ανοσίας, αλλά δεν μπορώ να το χτίσουν οι άλλοι το τείχος ανοσίας χωρίς τη συμμετοχή μου, διότι αυτό το τείχος ανοσίας δίνει ανοσία σε εκείνους οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, όχι σε εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί, γιατί εκείνοι μπορεί να νοσήσουν. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά, ούτε εμένα μ' αρέσουν τα εμβόλια. Ούτε μ' αρέσουν να κάνω εμβόλια, αλλά το θέμα είναι ότι είναι το μοναδικό όπλο, το μοναδικό αξιόπιστο μέσο αυτή τη στιγμή. Και γιατί λέω το μοναδικό αξιόπιστο μέσο? Διότι πάμε να κάνουμε μία σύγκριση. Τι προτιμάτε, την κατάσταση που είχαμε πριν τα εμβόλια, μια κατάσταση με πίεση στις ΜΕΘ, να πεθαίνει πολλής κόσμος, να μην υπάρχουν τα νοσοκομεία μας να δέχονται τεράστια πίεση, να μην μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε να κάνει μια εγχείρηση καρδιάς, να κάνει μια εγχείρηση στο πόδι, το οποίο είχε ένα ατύχημα, ο οποίος είχε μια σκολικοειδίτη, ο οποίος είχε μια δύσπνοια, οπότε να πάει να επισκεφτεί τα δημόσια νοσοκομεία, διότι ήταν γεμάτα και είχαν μετατραπεί σε COVID νοσοκομεία. Η σημερινή κατάσταση που έχουμε λιγότερους θανάτους, λιγότερη πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας, λιγότερους νοσούντες. Και βέβαια τώρα δημιουργείται και θα δημιουργούνται πάντα παρενέργειες και μεταλλάξεις. Γιατί οι μεταλλάξεις δημιουργούνται σύμφωνα με τους ειδικούς και δημιουργούνται από εκείνους οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι και εκείνοι δημιουργούν τις μεταλλάξεις. Ο καθένας πλέον έχει την δυνατότητα, η ίδια η ζωή του δείχνει το δρόμο. Η ίδια η ζωή και η ίδια η σύγκριση του δείχνει το δρόμο τι πρέπει να κάνει στον καθένα. Και βέβαια δεν μπορεί να σταματήσει η οικονομία. Σταμάτησε η οικονομία. Κλείστηκε μέσα η κοινωνία στα σπίτια, έκανε μεγάλη υπομονή τότε που δεν υπήρχε κανένα όπλο αντίδρασης, κανένα όπλο, κανένα φάρμακο. Τώρα το έχουμε, λέτε. Ναι, δεν υπήρχε. Κύριε Περιφερειάρχα, τη Δευτέρα μεταδώσαμε δηλώσεις σας, που είναι από τις σπάνιες εκείνες φορές που σας είδαμε πολύ αυστηρό. Σας είδαμε αυστηρό ακόμη και με συναδέλφους σας του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης, που δεν έχουν αναλάβει πλήρως τις ευθύνες τους, όπως είπατε, δεν τους ονοματίσατε, αλλά όλοι ξέρουμε ποιες περιοχές υπολείπονται και κυρίως στην περιφέρεια, στους περιφερειακούς δήμους της Θεσσαλίας. Τι γίνεται εκεί? Είναι η εκδοχή που δίνουν οι δήμαρχοι, ότι δηλαδή κάποιος από ένα γειτονικό δήμο μπορεί να έχει εμβολιαστεί στη Λάρισα και να μην έχει καταγραφεί αυτό στο εμβολιαστικό κέντρο που είναι στην περιοχή του? Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι όλη η εικόνα εξαιτίας αυτού που υπολείπονται τόσο πολύ? Γιατί κατεβάζουν και πολύ το μέσο όρο της Θεσσαλίας αυτές τις περιπτώσεις. Το μέσο όρο της Θεσσαλίας είναι γύρω στο 37%. Πολύ χαμηλό ακόμα. Στις μεγάλες πόλεις έχουμε πάνω από το 50%. Το 54% με εξαίρεση του Βόλου που υπολείπεται το 50%. Mm-hmm. Ο Βόλος υπολείπεται το 50%. Οι άλλοι περιφερειακοί δήμοι έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά.
πώς έγινε η μέτρηση. Η μέτρηση δεν έγινε που έκανε το εμβόλιο. Δηλαδή, αν το έκανε στην Θεσσαλονίκη, λογίζει στη Θεσσαλονίκη, γιατί πολλοί Θεσσαλοί πήγαν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στα νησιά κ.ο.κ. Κάναμε τη μέτρηση μαζί με τον κύριο Χατζηπιστογλου που μετράμε τα ΆΜΚΑ. Το ΆΜΚΑ σου έχει μια διεύθυνση. Το δικό μου έχει διεύθυνση Λάρισας. Όπου και να το έκανα το εμβόλιο, λογίζουμε σαν εμβολιασμένο στη Λάρισα. Ωραία. Άρα είναι όλο το επιχείρημα που για παράδειγμα μας έχει πει και ο πρόεδρος της ΠΕΔ. Δεν είναι απλώς δήμαρχος, ο κύριος Νασιακόπουλος, ενός περιφερειακού δήμου, είναι και πρόεδρος της ΠΕΔ. Το λέω γιατί τον επέλεξε. Συνεχίστε και θα πούμε την εξέλιξη αυτού του πράγματος. Το στατιστικό λάθος είναι πολύ μικρότερο. Κοιτάξτε τώρα. Αυτό που είναι, τα ποσοστά πια που είναι, είναι. Από εδώ και πέρα είναι η διαχειριστική ικανότητα που υπάρχουν. Υπάρχει στο μέλλον να μπορέσουν οι τοπικοί άρχοντες, οι δήμαρχοι και οι τοπικοί οι άνθρωποι του τοπικών συμβουλίων. Παραδείγματο χάρη στην Ιστιαία, 600 άτομα θα εμβολιαστούν αύριο μεθαύριο. Ο Δήμαρχος Ρήγας Φεραίου έκανε μια πρωτοβουλία. Ο Δήμαρχος Αγράφων έχει κάνει πρωτοβουλία. Οι Δήμαρχοι και οι άλλοι έχουν κάνει πρωτοβουλία. Σας λέω αυτούς τους οποίους έχουμε ήδη τα αποτελέσματα και ήδη θα πάμε, δρομολογούμε μαζί με την Πέμπτη Ήπειρο, το Φώτο Σερέτη, να πάμε εκεί και με τους συνεργάτες του, να πάμε εκεί με, με τις κινητές μονάδες εμβολιαστικές που είναι στην ουσία κινητά εμβολιαστικά κέντρα. Είναι πλέον στο χέρι του καθενός. Αλλά η οικονομία και η κοινωνία δεν μπορεί να κλείσει, δεν υπάρχει άλλο θέμα να κλείσει. Λοιπόν, την Δευτέρα που εσείς κάνατε αυτές τις δηλώσεις, ο κύριος Πέτσας που ήταν φιλοξενούμενός μας στο πλατό της Αθήνας, είπε ότι εγώ έχω μια προσέγγιση καλή συνεννόησης, αλλά την άλλη μέρα τον είδαμε να φτάνει στον Δήμο Κιλελέρ και να συναντά εκεί και τον Δήμαρχο της Ελασσόνας. Φαντάζομαι ότι είχε να κάνει αποκλειστικά με αυτό, έτσι. Εντάξει, το Κιλελέρ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί έχει την Νίκαια που κάποιοι μπορεί τα άμυκα τους να φαίνονται ότι είναι στη Λάρισα και να είναι και στη Νίκαια να μένουν. Καλά, δεν είναι όμως μόνο η πρωτεύουσα του Δήμου. Τέτοια στατιστικά λάθη μπορεί να υπάρχουν, γιατί το θέμα είναι που έχεις δηλώσει την κατοικία σου. Πάμε σε διαφημίσεις, ερχόμαστε σε λίγο γιατί έχουμε πολλά παραγωγικά πράγματα να συζητήσουμε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, είναι μαζί μας και μας χωρίζουν μόλις λίγες ώρες από την επίσημη απόδοση σε κυκλοφορία ενός τμήματος της Ε65, ένα τμήμα που δεν ακουμπά γιατί τα εγγένεια θα γίνουν στο Λιανοκλάδι, είναι και επίσημο από τον Υπουργό, αλλά φαντάζομαι θα είστε εκεί, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί ο Ε65 κατεξοχήν αφορά στην Θεσσαλία, στο σύνολό της και όχι μόνο στην Δυτική Θεσσαλία την οποία διατρέχει. Ναι, θα είμαι εκεί αύριο 11 η ώρα στο Λιανοκλάδι, θα γίνει η απόδοση κάποιων χιλιομέτρων από την Ξημιάδα μέχρι την Λαμία. Mm-hmm. Και περιμένουμε να αρχίσουν και οι εργασίες στο βόρειο τμήμα. Είναι ο Ε65, είναι ένα έργο το οποίο διεκδικούμε τόσα χρόνια, είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια, είχε γίνει το μεσαίο τμήμα, έγινε το νότιο τμήμα τώρα από την Ξημιάδα στη Λαμία και αναμένεται οι εργασίες του βορείου τμήματος που υπήρξε κάποιο πρόβλημα και χρηματοδότηση. Αλλά κυρώθηκε πια και από τη Βουλή αυτό, οπότε έχει προχωρήσει, είναι μεγάλη επιτυχία, αλλάζουν τα δεδομένα και εμείς δικαιωνόμαστε κατά κάποιο τρόπο με τον αγώνα που κάναμε στην Ευρώπη. Καλά, τώρα με τσιγκλάτε παρότι δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί θα πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί να το πω από τώρα δεν πειράζει, τη Δευτέρα ο Υπουργός θα είναι μαζί μας, ο κύριος Καραμαλής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να του θυμίσουμε, γιατί οι πρώτες ανακοινώσεις που έκανε αυτή η κυβέρνηση ήταν σε αυτή εδώ την εκπομπή, τις οποίες είχατε χαιρετήσει κι εσείς, για την αξιοποίηση έργων του Αχελώου, να δούμε που βρίσκεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου, όχι ότι τον έχετε αφήσει σε χλωρό κλαρί τον Υπουργό, του τα θυμίζετε αυτά κάθε φορά που βρίσκεται στο Υπουργείο και αυτό γίνεται τουλάχιστον 2 με 3 φορές το μήνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε έργα που γίνονται στην... Ελάτε κύριε Περιφερειάρχα. Έγινε και χθες. Έγινε και χθες, το ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε συναντήσεις με υπουργούς και πάμε να δούμε τι αποδίδουν αυτές οι συναντήσεις με υπουργούς. Θα ξεκινήσουμε με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, που βρέθηκε προσφάτως στην Θεσσαλία και πάλι, κυρίως στο δίπολο Λάρισας Βόλου.
Τι καινούργια έχουμε πέρα από αυτά που ανακοινώθηκαν από την ίδια και από εσάς για το αρχαίο θέατρο, αλλά και για έργα στην Μαγνησία? Υπάρχουν δύο ζητήματα, δύο ειδήσεις. Η πρώτη είδηση είναι προς τα τέλη, μέσα τέλη Αυγούστου θα κάνουμε τις διαδικασίες του ονοίματος των τριών νέων ναυαγίων μέσα στον Παγασιτικό, δηλαδή στη Μιτζέλα, στην Αμαλιάπολη. Γιατί τώρα λόγω, και να σας πω, λόγω της διαδικασίας έγκρισης και των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ. Διότι τα έργα αυτά δεν είναι απλά έργα. Φέρνουν θέσεις εργασίας πέρα του τουρισμού που φέρνουν και οτιδήποτε άλλο. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Και το δεύτερο θέμα το οποίο συζητήσαμε είναι η αποκατάσταση των μνημείων που πάθαν από ζημιές. Ήδη έχει προχωρήσει. Τα οποία επισκέφθηκε σε σεισμόπληκτες περιοχές, η κυρία Μανδώνη. Περιοχές και υπάρχουν και εγκρίσεις περίπου 1,5-2. Τώρα θα μου επιτρέψετε να δώσω και εγώ ένα ρεπορτάζ. Επειδή αναφερθήκατε στα εγγένεια των ναυαγίων, δεν το είπε δημόσια, το είπε ιδιωτικά, αλλά δεν είναι κακό να το πούμε. Αυτό που εξέφρασε, επειδή το ξέρετε κι εσείς, την επιθυμία να κάνει η κυρία Μενδώνη, δεν ξέρω αν θα το κουμπώσει στα εγγένεια του Παγασιτικού, είναι να επισκεφθεί ακριβώς τον ένα χρόνο από το Υποθαλάσσιο Μουσείο που εγγενιάσατε μαζί στην Αλόνισο, να επισκεφθεί αυτό το ναυάγιο για να επικαιροποιήσει και την γνώση της για την εξέλιξη των πραγμάτων εκεί. Λοιπόν. Και να πάμε και στην ανάδειξη και των τριών άλλων ναυαγίων που έχουμε στην Αλόνισο, για να υπάρχουν και τα τέσσερα ναυάγια, που είναι σημαντικά. Όλο το δίκτυο. Ξεχωριστά, λοιπόν, για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα πανόραμα ναυαγίων, να υπάρξει μεγαλύτερη πρόσφαση. Με τον κύριο Λιβάνιο, λοιπόν, πάμε για να τα δούμε όλα. Ναι. Για να δούμε τι συζητήσατε με τον κύριο Λιβάνιο. Δεν μάθατε εσείς ότι συναντήθηκαμε με τον κύριο Λιβάνιο. Δεν μας στείλατε φωτογραφία με τον κύριο Λιβάνιο? Όχι. Ή την αλλιεύσαμε εμείς από κάπου? Όχι. Κάπου την βρήκαμε, κύριε Περιφερειάρχα, τι σημασία έχει? Ο Λιβάνιος, συζητήσαμε την πορεία των έργων του Ιαννού, την πορεία των έργων του σεισμού, του σεισμόπληρου, πώς πάει το σχολείο στο Δαμάσι, αλλά ταυτόχρονα του έδωσα και ένα θέμα αλλαγής του νόμου για τις απαρατριώσεις, γιατί αποτελεί βαρύδι στην εξέλιξη των έργων και η εξέλιξη των έργων όταν καθυστερούν να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, καθυστερεί να πέφτει χρήμα στην πραγματική οικονομία και θα το χρειαστούν και θα το βρουν μπροστά τους και στο θέμα της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν οδικά θέματα. Και οπωσδήποτε το συζήτησα και για κάποια σχέδια που έχουμε για τη Θεσσαλία και ζήτησα τη βοήθεια για να προχωρήσουμε προς μια θετική γνώμη της κυβέρνησης για κάποια θέματα που έχουμε σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο που προσπαθούμε να πάρουμε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα έργα υποδομής στην περιφέρεια Θεσσαλίας, γιατί το επόμενο ΕΣΠΑ έχει λίγα χρήματα για τα έργα υποδομής, είναι όλα σε soft και άλλες ενέργειες. Με τον κύριο Σταϊκούρα τι συζητήσατε, κύριε Περιφερειάρχα? Κύριε Σταϊκούρα, είχαμε το βασικό θέμα ήταν η αποζημίωση του 55% των επιχειρήσεων από Ιαννού. Μέχρι σήμερα παίρνανε τα χρήματα έως 30% ήταν, δηλαδή από ζημιές που υπήρχαν, είτε από πλημμύρες είτε από σεισμό, ήταν γύρω οι επιχειρήσεις, ήταν γύρω στο 30%, το πολύ 30%. Έχει αυξηθεί στο 55% και είναι θετική εξέλιξη, όταν μάλιστα έχουν πάρει και άλλες αποζημιώσεις επιχειρήσεις αυτές και 8.000 ευρώ και επιστρεπτές. Είναι ένα ικανοποιητικό και δεδομένο ότι εμείς έχουμε ολοκληρώσει με τις υπηρεσίες μας όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης των αιτημάτων τους και έχουμε στείλει και τα πορίσματα και τα πορίσματά μας είναι και λίγο large. Είναι ευέλικτα και είναι υπέρ των επιχειρήσεων κάθε φορά. Άρα είναι προσωστή κατεύθυνση και μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής δυσκολίας έχει μια κυβέρνηση και αυξάνει το ποσοστό χρηματοδότησης από τις ζημίες 55%. Λοιπόν, για να μην αφήνουμε κρεμότητες εδώ και η συνεργασία σας με τον κύριο Λιβάνιο, αλλά θέλω να κλείσουμε με μια φωτογραφία για να δω. Με τον κύριο Λιβάνιο η συνεργασία ήταν η εξής. Έχουμε πάρει τώρα τα χρήματα. Χθες το βράδυ, σήμερα δηλαδή, έχουν μπει στο λογαριασμό. Θα μπουν στο λογαριασμό μας για να ξεκινήσουμε ένα μεγάλο έργο. Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Θα βάλει 2,5 εκατομμύρια το Υπουργείο, 1,5 εκατομμύριο εμείς για να μπορέσουμε να κάνουμε τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που δεν είχε η χώρα ποτέ στο παρελθόν για να θωρακίσουμε, να προφυλάξουμε και να δημιουργήσουμε ανάσες ελπίδας στην κτηνοτροφία και ταυτόχρονα να σταματήσουν να γίνονται και φωτοβολταϊκά εκεί και ο ΣΕΤ είχε παντού
χωρίς να, πολλές φορές να λαμβάνουν υπόψη τους κτηνοτρόφους. Αν και εμείς πρώτα κάνουμε, βλέπουμε την κτηνοτροφία μας και τους ανθρώπους τους τοπικούς και αν χρειάζονται αυτά και δίνουμε αρνητικές εισηγήσεις. Δυστυχώς δεν είναι η σύμφωνη γνώμη μας, εισήγηση κάνουμε και δίνουμε πολλές φορές αρνητικές εισηγήσεις εκεί που δημιουργούνται προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και ιδίως στην κτηνοτροφία. Μάλιστα. Ή στις καλλιέργειες και επίσης με τον Λιβάνιο, τον Λιβανό, συγγνώμη με πέρα. Ναι, τον έχουμε. Λιβανό, Η κυβέρνηση έχει και Λιβάνιο που είναι στο δικό μας χαρτοφυλάκιο για τα μέσα ενημέρωσης, είναι υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Και έχει και το Λιβανό που είναι στο αγροτική ανάπτυξη. Λοιπόν, ελάτε να. Τι μελέτε και πάμε στη δημοπράτηση τον επόμενο χρονικό διάστημα. Μέσα σε 15-20 μέρες θα κάνουμε δημοπράτηση. Τα 16 εκατομμύρια στην Κάρλα για να αρδεύσουμε άλλα 26.000 στρέμματα. 16 εκατομμύρια έργο. Είχαμε μια εξαιρετική διαδικτυακή ημερίδα σήμερα για τη βιοποικιλότητα στην Θεσσαλία. Η Κάρλα, το θαλάσσιο πάρκο των Σποράδων, τα Μετέωρα, ο Κίσαβος, ο Όλυμπος, ήταν και ακαδημαϊκοί, ήταν και οι πρόεδροι των φορέων κλπ. Αναζητήστε την στο Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έχει και πολλά στοιχεία για την Κάρλα. Πείτε μου ποιος απειλεί ποιον σε αυτή την τελευταία φωτογραφία, κύριε Περιφερειάρχα. Εσείς, τον κύριο Μιχαλάκη, εκείνος εσάς. Είναι η φωτογραφία. Κάναμε το ταρτάν. Χρηματοδοτήσαμε το ταρτάν στο γήπεδο της Καλαμπάκας και τώρα θα κάνουμε και τα αποδυτήρια σε 150.000, 400.000 προϋπολογισμό το ταρτάν στο γήπεδο της Καλαμπάκας. Ήταν ένα ζητούμενο στην περιοχή, το θέλανε πάρα πολύ και οι αθλητές και οι μαθητές και οι άνθρωποι που θέλανε να δώσουν αγωνίσματα για να πετύχουν στις εξετάσεις τις προαγωγικές στα πανεπιστήμια και ήταν και ένα θέλημα, το οποίο θέλημα αυτό της τοπικής κοινωνίας, στο έργο αυτό διεισδύουν επιθυμίες όλων των ανθρώπων της Καλαμπάκας. Μας το είχε μεταφέρει τότε ο πρώην δήμαρχος ο Χρήστος Συνάνης, ο αείμνηστος Χρήστος Συνάνης και εμείς το αγκαλιάσαμε, όπως αγκαλιάζουμε τα περισσότερα άλλωστε. Είχαμε και τη δυνατότητα, το χρηματοδοτήσαμε και σήμερα έχει αποδοθεί στους καλαμπακιώτες για να προπονούνται και είναι σημαντικότατο. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Περιφερειάρχα. Νεότερα αύριο από το πρώτο τμήμα του Ε65 με προσδοκία. Και το βράδυ έχουμε μία υβριδική ημερίδα για το τέταρτο κύμα της πανδημίας. Με όλους τους φορείς, εκκλησιαστικούς, ιατρικούς, παραϊατρικούς, τοπικούς, εμπορικά επιμελητήρια, συλλόγους. Ό,τι περισσότερο γίνεται είναι χρήσιμο. Ευχαριστούμε θερμά.